Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, εδώ είμαστε, εκπομπή του All About Aris, η πρώτη εκπομπή για το 2018. Πάντοτε στο Λίμπερο, συντονισμένοι στην αγαπημένη σας κοινότητα στους 107 και 4, πιστοί στις επάλξεις της ραδιοφωνικής, της ενημέρωσης για πρώτη φορά στο 2018. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο, να ξεκουραστήκατε, να φάγατε καλά, δόξα τω Θεώ, αυτές τις μέρες. Όλοι το ρίχνουμε λίγο έξω όσον αφορά το φαγητό. Σιγά σιγά να επιστρέφουμε όμως, γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα, μπήκαμε δηλαδή σε μια εβδομάδα που επιστρέφει και το ποδόσφαιρο σε αγωνιστική δραστηριότητα, το μπάσκετ έχει παιχνίδια, γενικότερα να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Εμείς εδώ είμαστε για να σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γενικότερα ό,τι έχει κυτρινό-μαύρη απόχρωση. Σήμερα στα μικρόφωνα ο Αλέξης Αβόπουλος μαζί με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Δώσαμε άδεια στο Χρήσανθο γιατί δεν μπορεί να χωνέψει το φαΐ που έφαγε. Θα χρειαστεί ένα 48ωρο για να συνέλθει. Οπότε του δώσαμε μαζί και ένα κουτάκι με αυτά, ξέρετε. Που τα κουμπώνεις και χωνεύεις. Και μια σόδα. και ένα κουτί σόδες. Ο Βασίλης ο Καβαδίας, τον οποίο να ευχηθούμε και από μικροφόνου να χαίρεται την ονομαστική του εορτή. Είχε χθες την τιμητική του, όπως όλοι οι Βασίληδες. Είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου, ενώ εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. Ουσίθιστε, FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Σήμερα μια μέρα ημιαργία θα τη χαρακτήριζα. Πάρα πολύ κόσμος και σήμερα κάνει χρήση είτε της αργίας που υπάρχει για πολλούς από τους εργαζόμενους, είτε κάποιας άδειας ενδεχομένως. Γιατί βλέπω ότι πολλοί έχετε κολλήσει κάποιες μερούλες και θα επιστρέψετε την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά. Μην ξεχνάτε όμως ότι έχουμε και παιχνίδια. Και μάλιστα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είναι σημαντικά αυτά τα παιχνίδια που έχουμε στο τέλος της εβδομάδας. Το μπάσκετ παίζει με τον Πανιόνιο. Ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό βαθμολογικά, παίρνοντας ανάσα μετά την νίκη κοντά στα Τρίκαλα. Ενώ το ποδόσφαιρο επιστρέφει και επιστρέφει με καλό παιχνίδι κοντά στον Απόλλωνα Απόλλων την Κυριακή του μεσημέρι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και μετά τις ευχές σε προσωπικό επίπεδο, να ευχηθούμε φυσικά το 2018 να είναι και η αφετηρία για κάτι το διαφορετικό τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, τις δύο ναυαρχίδες δηλαδή του συλλόγου, φυσικά και για άλλο του σύλλογου, γιατί και ο Ραστέχνης ταλανίζεται και το ξέρουμε όλοι από πάρα πολλά προβλήματα. Να ευχηθούμε το 2018 να είναι η χρονιά καταρχάς επιστροφής της ποδοσφαιρικής ομάδας στη φυσική της θέση, με στο φινάλε δηλαδή της φετινής αγωνιστικής περίοδου να δούμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι και να τη δούμε να πηγαίνει και να επιστρέφει σωστά στη μεγάλη κατηγορία όπως της αρμόζει και με σκοπό να πρωταγωνιστεί μετά από μια πολύ δύσκολη, δεν θα έλεγα μόνο τετραετία, γιατί είναι απλά τα 4 χρόνια που η ομάδα λείπει από τη Super League, αλλά και τα τελευταία χρόνια Super League. Ειδικά η διετία η τελευταία πριν τον υποβασμό της ομάδας ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γενικότερα να αφήσουμε πίσω μας αυτή τη μαύρη περίοδο που έχει μαυρίσει και τις ψυχές όλων των Αριανών και να επιστρέψουμε σιγά σιγά μέσα στο 2018 σε καλύτερες μέρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ενώ όσον αφορά τον μπάσκετ, πήραμε έτσι μια ανάσα από αυτή την και καλή εμφάνιση, όχι μόνο νίκη, κοντά στα Τρίκαλα, λίγο πριν εκπνεύσει το 2017. Ας ελπίσουμε η ομάδα να πάρει τις νίκες που χρειάζεται, να φύγει έτσι αυτή η σεζόν της μετριότητας, γιατί δεν μπορεί να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω, κακά τα ψέματα, η ομάδα φέτος, και να δει τα πράγματα έτσι σε μια νέα βάση και από μια νέα οπτική μετά το τέλος της σεζόν, κυρίως σε διοικητικό επίπεδο, γιατί ο Άρης υπ' αυτές τις συνθήκες, με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να συνεχίσει, το αντιλαμβάνεστε όλοι, τουλάχιστον δεν μπορεί να είναι αρεστή αυτή η εβδομάδα στον πολύ απαιτητικό κόσμο της. Και δεν θα μπορέσει να αντέξει κιόλας εφόσον συνεχίσει έτσι με το να ρίχνει τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Αυτά για τα δύο έτσι μεγαλύτερα, τα δημοφιλέστερα αθλήματα της ομάδας, αυτά που τραβούν και τον περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Και μιας και λέμε πολύ κόσμο στο γήπεδο, θέλω να πιστεύω ότι την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου, επειδή μας έλειψε κιόλας η ομάδα και επειδή είναι και με εμπορικό αντίπαλο και πάρα πολύ σημαντικό από πάρα πολλές απόψεις αυτό το παιχνίδι, και θα εξηγήσουμε γιατί, να επιστρέψει ο κόσμος μαζικά, να δώσει το παρόν στις εξέδρες του Κλεάνθης Βικελίδης. Νομίζω σήμερα, δεν ξέρω, έβγαλαν και τα εισιτήρια από την ΠΑΕ, θα έβγαιναν και τα εισιτήρια. Ακόμα δεν έχουν βγει, όχι. Ναι, είναι να βγουν και τα εισιτήρια σήμερα. Οπότε μπορείτε από αύριο να αρχίσετε σιγά σιγά να σκέφτεστε πώς θα προμηθευτείτε το εισιτήριό σας για να δώσετε το παρόν σας στο Κλεάνθης Βικελίδης για να βοηθήσετε όλη την ομάδα να επιστρέψει στις νίκες. Προέρχεται από δύο ισοπαλίες, θυμίζω, μετά από ένα νικηφόρο σερί 7 αγωνιστικών. Μια νίκη η οποία θα φέρει την ηρεμία που χρειάζεται μετά τις δύο ισοπαλίες και θα δώσει την ευχέρεια, τη δυνατότητα στον Άρη με το πρόγραμμα που ομαλοποιείται αμέσως μετά να έχω την εντύπωση να αυξήσει και τη διαφορά.
από τους διώκτες της και με μεγαλύτερη ασφάλεια, με μεγαλύτερη σιγουριά, με μεγαλύτερη άνεση να προγραμματίσει τις επόμενες κινήσεις της, είτε αυτές είναι για κάποια ενίσχυση, είτε για κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το να ξεμπερδεύει με τις αμαρτίες της περασμένης χρονιάς, δηλαδή με το κομμάτι της αδειοδότησης, με την εξόφληση των παικτών που έχουν να παίρνουν χρήματα, ούτως ώστε όταν με το καλό η ομάδα επιστρέψει στη Super League, θα το επαναλάβω, να επιστρέψει σωστά, με τον τρόπο που πρέπει και έτοιμη για να πρωταγωνιστήσει. Η ποδοσφαιρική ομάδα ήταν και σήμερα στο γήπεδο, συνεχίζει την προετοιμασία της. Μία μέρα έχει ρεπό άλλωστε, μόνο ανήμερα της πρωτοχρονιάς, και δουλεύει με στόχο να είναι όσο το δυνατόν έτοιμη στο παιχνίδι της Κυριακής, χωρίς να υπάρχουν νέα πρόσωπα και δεν θα υπάρχουν νέα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Μην περιμένετε δηλαδή να ανακοινωθεί κάτι από πλευράς ΠΑΕ Άρης. Αυτή την αίσθηση έχω, αυτή είναι και η ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ. Πολύ δύσκολα μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε θα τρέξει κάποιο ζήτημα, και όπως σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, και νομίζω ότι βλέπετε σιγά σιγά αυτό επιβεβαιώνεται, δεν θα γίνουν πολλές κινήσεις και δεν θα γίνουν και ηχηρές κινήσεις, να το πω έτσι, γιατί μπορεί για παράδειγμα να αποκτηθεί κάποιος παίκτης που στην πορεία να σου βγει και πολύ καλύτερος από το θόρυβο που ενδεχομένως να κάνει. Απλά η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα να συμμαζευτεί, η ομάδα να μην έχει πρόβλημα με την αδειοδότησή της, να ξεμπερδεύει με τα πρεσινά για να είναι το καλοκαίρι έτοιμη να μπορέσει να στοχεύσει πιο ψηλά και όσον αφορά παίκτες και όσον αφορά στόχους, φυσικά, εννοείται. Άρα θα γίνουν μια-δυο κινήσεις προσθετικές από εβδομάδα, νομίζω. Θα καλυφθούν κανένα δύο κενά με παίκτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί, δεν θα κοστίσουν πολλά χρήματα και θα έχουν και κάποια προοπτική. Τα λαβράκια τα λεγόμενα που λέμε. Ναι, και από εκεί και πέρα, εάν προκύψει μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί μόλις μπήκαμε στη μεταγραφική περίοδος, επειδή τα λέγαμε για τις πρώτες μέρες, σημαίνει ότι είχε ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος, επισήμως χθες ξεκίνησε, σήμερα δηλαδή, γιατί χθες ήταν τα πάντα κλειστά. Οπότε, εάν προκύψει και κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού κάτι το εξαιρετικό, κάποιος νέος πλατέλας, κάποια τέτοια περίπτωση, θα φύγει από την ομάδα του και να φέρουμε σε ομάδα κυρίως Super League, θα είναι δυσαρεστημένος, θα κάνει προσφυγή, θα προκύψει δηλαδή μια περίπτωση στην οποία αξίζει ο Άρης να ασχοληθεί, τότε θα ασχοληθεί. Διαφορετικά νομίζω θα γίνουν, επαναλαμβάνω, μία-δύο κινήσεις για να αποκτήσει η ομάδα κάποιες περισσότερες επιλογές, και όλο το βάρος θα δοθεί το επόμενο τρίμηνο μέχρι 31 Τρίτου του 2018 στο να είναι όλα κομπλέ για το φάκελο της ομάδας, για την αδειοδότησή της για την επόμενη σεζόν στη Super League. Ξεκάθαρα πράγματα, απλά πράγματα και με ειλικρίνη, έτσι για να μην τρελαίνεται και ο κόσμος και να μην περιμένει, γιατί ξέρεις είναι και άσχημο να περιμένεις και στο τέλος να τρως και το ξενέρωμα που λέμε, μεγαλεπίβολες κινήσεις ή μεταγραφές αεροδρομίου ή παίκτες οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν και τη διαφορά και δεν ξέρω εγώ. Νομίζω καλό θα ήταν. Το έχουν αντιληφθεί ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Καλό θα ήταν, βέβαια. Ναι. Και εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι η ομάδα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ένα παίκτη που να βάζει την μπάλα στα δίκτυα, μέσα στο κουτί που λέμε. Το γκολτζί. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό το κενό είναι τεράστιο στην ομάδα. Εγώ θα εξακολουθώ να το λέω. Η ομάδα έχει πρόβλημα, είναι δυσκύλια στο γκολ. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει έναν τέτοιο παίκτη που να έχει την ικανότητα να σμπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα και να διευκολύνει την προσπάθεια όλης της ομάδας, ναι, γενικότερα και όλη τη λειτουργία της στην αγωνιστική. Αλλά αν δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δοθούν παραπάνω λεφτά και να μην διακινδυνεύσει το άλλο το κομμάτι, τότε θα πρέπει να είμαστε κι εμείς απόλυτα προσαρμοσμένοι στην πραγματικότητα και στις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Δεν πάβει, επαναλαμβάνω όμως, να υπάρχει μια ανάγκη εκεί η ομάδα πέρα, να πάρει ένα τέτοιο παίκτη. Για μένα, ανάγκες έχει και σε άλλες θέσεις. Όχι τόσο χτυπητές όμως. Υπάρχει όμως ένα κενό στη γραμμή κρούσης, το οποίο ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα μπορέσει να καλυφθεί. Με τον Α ή Β τρόπο. Με κάποιο παίκτη ο οποίος θα έρθει να ντουμπλάρει τους Καπνίδη και Διαμαντόπουλο και θα βοηθήσει με την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Φάνηκε και στα παιχνίδια με τον Όφη και τον Πανεγιάλιο ότι η ομάδα έχει ένα θεματάκι μπροστά.
Δεν είναι ότι δεν φτάνει στην περιοχή. Δεν είναι ότι δεν φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Δεν μπορεί να την βάλει εύκολα στα δίκτυα. Εκεί θέλει ένα παίκτη ο οποίος να έχει αυτή την ικανότητα, να έχει επίσης την ικανότητα για μένα και μπάλα να κρατήσει και να τη σπάει και να κάνει την κίνησή του μέσα στην περιοχή του. Κάνουν δηλαδή τα εννιάρια. Παίκτης τέτοιος με αυτά τα χαρακτηριστικά στο 100% δεν υπάρχουν στην ομάδα. Κακά τα ψέματα. Και νομίζω ότι είναι ένα κενό το οποίο το έχει πει και ο προπονητής. Το έχουμε δει λίγο πολύ και όλοι μας που έχουν παρακολουθήσει αυτά τα. Πώς τα 12 μάτς επίσημα, 12, 1 και 3 εκεί πέρα, 12 παιχνίδια. Φάνηκε νομίζω ότι ένα θεματάκι το έχει εκεί πέρα. Αλλά σας επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, επειδή είναι και φαντάζομαι και η πρώτη ερώτηση που ενδεχομένως θα θέλατε να θέσετε, τι γίνεται δηλαδή με την ενίσχυση και αν έχουμε κάτι νεότερο. Αυτή τη εβδομάδα δεν βλέπω να προχωράει κάτι. Από την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν κανένα δύο κινησούλες ενίσχυση της ομάδας. Πιστεύω ότι η ομάδα θα πάρει ένα κεντρικό αμυντικό σίγουρα. Και θα προσπαθήσει να πάρει και ένα center forward. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα, από το καλοκαίρι και έπειτα όταν θα γίνει το γενικό ξεκαθάρισμα στην ομάδα, με την ευχή βέβαια τότε να είναι στη Super League ο Άρης και να έχει τη δυνατότητα να κινηθεί διαφορετικά. Το μάτς το Σάββατο είναι επικίνδυνο. Το μάτς την Κυριακή, και το Σάββατο, συγγνώμη, με τον Απόλλωνα Πόντου είναι επικίνδυνο, είναι δύσκολο, όπως όλα τα παιχνίδια αν δεν προσέξεις. Είναι με μια ομάδα η οποία θα παίξει κατά κάποιο τρόπο τα αρέστα της, γιατί έχει μείνει πίσω αρκετά στη βαθμολογία. Είναι μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής την χάνει νομίζω της καλύτερης διαιτησίας στο πρωτάθλημα, στη Football League, ξεκάθαρα, με συγκεκριμένα παραδείγματα και παιχνίδια τα οποία δεν είναι εύκολο να τα βρείτε, τα σχετικά βιντεάκια και να το διαπιστώσετε. Στη Βέρεια. Ένα από αυτά είναι, ένα αυτό, από αυτά είναι και εκείνη. Στη Βέρεια. Και μία ομάδα που έχει και ένα παιχνίδι γενικά το οποίο έχει και εξωαγωνιστικό αμπαλάζ. να το θέσω έτσι. Με την παρουσία του Δημήτρη Καλαϊτζίδη και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα. Άρα, απόλυτη προσοχή. Είδατε σήμερα ασκήθηκε η δίωξη. Η πειθαρχική. Ο Άρης κινδυνεύει ξεκάθαρα με το νέο νόμο να δει την έδρα του να τιμωρείται και κλεισμένο το θυρών για μία αγωνιστική. Όχι την Κυριακή. Όχι την Κυριακή, δεν προλαβαίνει ούτω ή άλλω. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Νομίζω ότι έγιναν οι χειρισμοί από το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ, ούτως ώστε να εκδικαστεί η υπόθεση με κάποια καθυστέρηση, ούτως ώστε εφόσον υπάρξει ποινή, που είναι πιθανό πολύ να υπάρξει, ποινή και κλεισμένων, να την εκτίσει στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, που είναι με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Και όχι φυσικά σε ένα πιο εμπορικό παιχνίδι, όπως με όλες τις ιδιαιτερότητες που αναφέραμε, σε ένα μάτς που περιμένεις να κάνεις και μεγαλύτερες εισπράξεις κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βλέπετε. Σε τη λίγου σε μια κόλλα χαρτί. Μετράνε. 1, 2, 3. Τα άναψες. Τελείωσε. Στην τρίτη καίγεσαι. Μία και μετά διπλασιάζεται κιόλας. Θα πάει, είναι διπλή τάριφα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, φέτος, έτσι όπως τα έχουμε πει και με το budget που πρέπει να πληρώνει το δεύτερο για τις περσινές αμαρτίες, έχει ανάγκη από κάθε εισιτήριο που θα κοπεί στα εντός έδρας παιχνίδια, έχει ανάγκη από τον κόσμο της, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι και η υποστήριξη που δίνει ο κόσμος στην ομάδα. Ρωτήστε τους ποδοσφαιριστές να σας πούνε πώς νιώθουν όταν παίζουν και κλεισμένο το θυρών. Άλλο γήπεδο. Είναι ένα ψυχρό γήπεδο και άμα έχει και κανένα κρύο, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα και η κατάσταση. Η δύναμη του Άρη είναι ο κόσμος του. Μπορεί να ακούγεται κλισέ και τετριμένο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ειδικά σε αυτή την κατηγορία είναι κάτι που μπορεί να κάνει πολύ εύκολα και τη διαφορά. Και θα το διαπιστώσουμε και την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου. Άρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα. Δυστυχώς, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον από την Αθήνα, και τέτοια ενημέρωση νομίζω έχει και η ΠΑΕ, είναι πάρα πολύ πιθανό σε αυτή την κλίση που ήρθε, επειδή είναι η τρίτη φορά που ο Άρης είναι. Έχει τέτοια παραβατική συμπεριφορά βάσει του κανονισμού, ναι. Κινδυνεύει με ποινή και κλεισμένων των θυρών. Ο 7-7 λέει καλή χρονιά. Στην ΕΠΟ, επόπτες διαιτές και σήμερα ποδοσφαιρικός αγγελέας δεν το χωνεύονται ότι ο Άρης επιστρέφει. Είναι δυνατό να τιμωρηθεί η έδρα από μεμονωμένο περιστατικό? Και όμως είναι φίλε 7-79. Γι' αυτό και λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Φυσικά και στον Άρη θα προσπαθήσουν να του βάλουν εμπόδια. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης και την Κυριακή. Δεν ξέρω και με το διαιτητή.
Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αύριο θα ποιος θα οριστεί. Να. Θέλει γενικότερα, είναι πολύ περίεργο, ας το πούμε, το μάτς της Κυριακής. Αλλά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές ξέρουν ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουν με τη σοβαρότητα που πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Ξεκουράστηκαν αρκετά τις προηγούμενες μέρες. Δεν δίφτε θέμα κούρασης ή επιβάρησης για κάποιους. Πλέον έχουν φορτίσει, όπως λέμε, τις μπαταρίες τους. Όποιοι είχαν κάποια μικροπροβληματάκια τα έχουν ξεπεράσει, έχουν αποθεραπευτεί. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιους στο ιατρικό δελτίο κάτι πάρα πολύ σοβαρό που να απασχολεί τον προπονητή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν λίγο πιο πίσω ενδεχομένως να είχαν τον χρόνο να καλύψουν το χάμενο. Δεν λέμε Νίκητς αυτό το διάστημα. Οπότε, εντάξει, δεν βάζω τον Ανάκογλου σε αυτή την εξίσωση, διότι ο Ανάκογλου είναι μακροχρόνια απόν, αλλά και αυτός πλέον σιγά, μετράει σιγά. Αντίστροφα σιγά σιγά για την επιστροφή του στην ομάδα, να βοηθήσει και αυτός όπως μπορεί, με τον τρόπο που μπορεί, με την ποιότητα που διαθέτει μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί είναι ένας παίκτης που και ποιότητα διαθέτει και εμπειρίες διαθέτει και την ομάδα ξέρει και έχει και πάρα πολύ μεγάλη όρεξη και κίνητρο μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας από τους αγωνιστικούς χώρους. Είναι αυτό που ξεκάθαρα λέμε, μια εσωτερική μεταγραφή. Είναι η αποθέωση αυτής της ατάκας, της εσωτερικής μεταγραφής του συγκεκριμένου παίκτη, διότι λείπει πάρα πολλούς μήνες. Δεν φανταστείτε τώρα πώς μπορεί να αισθάνεται ο συγκεκριμένος, τι όρεξη και τι τρέλα έχει στο μυαλό του για να μπορέσει να μπει μέσα και να βοηθήσει την ομάδα και να παίξει ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Θα τα πούμε και μετά το διάλειμμα. Έχουμε προγραμματισμένα δύο ραντεβού για να μιλήσουμε. Σήμερα ήταν και μια πολύ δυσάρεστη μέρα για το ποδόσφαιρο γενικότερα, καθώς έφυγε ο Ευγένιος Γκέραρτ. Νομίζω έφυγε γεμάτος μετά από εκείνη την πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες μέρες μάλιστα. Και βλέπετε τι παιχνίδια πολλές φορές παίζει η μοίρα και ήταν σαν να περίμενε δηλαδή ουσιαστικά αυτή την εκδήλωση για να φύγει πλήρης και γεμάτος συναισθημάτων ο Ευγένιος Γκέραρτ. Μια φιγούρα αναγνωρίσιμη, μια φιγούρα πάρα πολύ αγαπητή. Άφησε το στίγμα της στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, ένας από τους μακροβιότερους προπονητές σε ελληνικό πάγκο και ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας και άνθρωπος και της ατάκας και γενικότερα ένας πολύ ευχάριστος γενικά άνθρωπος, αν είχες καθίσει να μιλήσεις ποτέ μαζί του. Δεν είναι ανάμεσά μας πλέον. Να του ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ένας έγινε κριτικός μετά από τόσα χρόνια στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Επέλεξε να μείνει κιόλας στην Κρήτη. Στην Ελιά ως μόνιμο τόπο διαμονής και νομίζω ότι το αντίο στον Ευγένιο Γκέραρτ θα είναι αυτό ακριβώς που αρμόζει σε μια εξέχουσα προσωπικότητα νομίζω του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε να ανοίξουμε, επαναλαμβάνω, και το ρεπορτάζ μας σιγά σιγά με την πρώτη μας συνέντευξη. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε δεύτερη ημέρα της εκπομπής του Όλα Μποτάρης, πρώτη εκπομπή για το 2018, ακόμη μια φορά αφηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους συντονίστηκαν αυτή την ώρα με το ραδιόφωνο, με την εκπομπή. Πάμε να μας κάνει ποδαρικό τώρα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και γουρλής και κάνει καλό ποδαρικό. Γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού Άρη, ο Στάθης ο Φρυλίγκος. Καλησπέρα και γεια χρόνια πολλά. Φρυλίγκο, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ελπίζω και ευτυχισμένη και τυχερή να είναι. Ελπίζω να μπήκατε με το δεξί, εμάς μπήκατε με το αριστερό και έχουμε... Σίγουρα μπήκαμε με το δεξί, σίγουρα. Σίγουρα. Πώς είναι γενικότερα... Πάντα με το δεξί. Πάντα με το δεξί. Πώς είναι γενικότερα για έναν άνθρωπο που δεν είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη, όπως εσείς, να είναι μακριά έτσι από την οικογένειά του αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν ήσασταν την πρωτοχρονιά, είχατε μόνο μία μέρα ρεπό, οπότε ήταν λίγο δύσκολο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια ότι αυτό είναι για μένα λίγο, είναι πρωτόγνωρο. Δεν είχε ξανατύχει τέτοια περίπτωση, γιατί είναι η πρώτη περίπτωση έτσι που μετακινούμε εκτός Αθηνών. Ναι. Τα Χριστούγεννα είχαμε 4-5 μέρες καιρό και πρόλαβα και κατέβηκα κάτω τους είδα τους δικούς μου. Ναι. Περάσαμε ωραία. Τώρα την πρωτοχρονιά βέβαια με μία μέρα ρεπό είναι τελείως... λάθος να κατεβαίνεις τώρα για μια μέρα να κάνεις 1000 χιλιόμετρα για να γιορτάσεις. Ναι. Τα γιορτάσα εδώ. Εντάξει, ήταν λίγο, δεν μπορώ να πω, λίγο δύσκολο για μένα, ναι, να είμαι μόνος. Αλλά εντάξει, βρέθηκα και με μια παρέα. Ναι. Περάσαμε καλά. Το θέμα είναι ότι εδώ ήρθαμε για μια συγκεκριμένη δουλειά και όπως καταλαβαίνεις, μια οποιαδήποτε δουλειά και να κάνεις,
υπάρχουν και τα καλά και τα κακά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τα κακά είναι πολύ λίγα μπροστά στα καλά. Σωστά. Ως ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείστε πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και στην Αθήνα βέβαια, επιτοπλίστε στην ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης κατά κύριο λόγο, ερχόμενος για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, τι είναι αυτό που αντιμετωπίσατε? Υπάρχει αυτή η προαιώνια, ας το πω έτσι, αντιπαλότητα ανάμεσα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη? Θέλω έτσι να μου δώσετε το σχόλιο σας για τον τρόπο γενικότερα που λειτουργούν τα πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς το βιώσατε εσείς, τι το διαφορετικό είδατε και ποιες είναι εν τέλει και οι διαφορές μεταξύ των δύο πόλεων? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε, η προϋπηρεσία μου εμένα ως επιτοπλίστων ήταν στον Απόλλωνα. Ναι. Αλλά και στις άλλες ομάδες που ήταν πάλι ομάδες αθηναϊκές. Ναι. Για μένα πρώτη φορά που βγήκα εκτός Αθηνών, λέω είναι τώρα στη Θεσσαλονίκη που έρχομαι, είναι μια πρωτόγνωρη περίπτωση για μένα, διότι έρχομαι σε μια ομάδα η οποία έχει ένα φανταστικό λαό και ένα πλήθος το οποίο εγώ δεν το είχα γνωρίσει στις υπόλοιπες ομάδες στις οποίες υπηρέτησα. Ναι. Η αντιπαλότητα αυτή που λέτε, εγώ δεν την έχω νιώσει, διότι τόσο ο Απόλλων όσο και οι άλλες ομάδες που ήμουν, αλλά βασικά ο Απόλλων, ήταν μια πολύ αγαπημένη ομάδα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και δεν είχα εγώ αντιμετωπίσει ποτέ την αντιπαλότητα. Αντιφέτως, με την ομάδα αυτή όταν ερχόμαστε, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, από όλες τις ομάδες, είμαστε φίλοι. Ναι. Και μας αντιμετώπιζαν πάρα πάρα πολύ καλά και φιλόξενα. Ιδιαίτερα με τον Άρη είχαμε και μια πάρα πολύ καλή σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω να πω ότι ήδη έχω κανονίσει και με τους παλέμαχους του Απόλλωνα να έρθουν εδώ και να δώσουν και ένα φιλικό με τους παλέμαχους του Άρη. Α, που ήταν μια επιθυμία και των μεν και των δε, και η οποία θα γίνει, θέλω να πιστέψω, την άνοιξη. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία πρωτοβουλία. Οπότε αυτό το θέμα της αντιπαλότητας, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν το έχω αντιμετωπίσει καθόλου. Αντίθετα. Αντίθετα, είναι μια... πιστεύω ότι βρίσκομαι σαν το σπίτι μου, αλλά πολύ περισσότερο όσον αφορά το θέμα της εκπληκτικής υποδοχής των φιλάθλων, διότι αυτό το πράγμα πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει και το είπα από την πρώτη στιγμή. Ναι. Ότι τέτοιο πράγμα πραγματικά δεν το είχα ξανασυναντήσει. Ναι. Βέβαια, το περιβάλλον σας έγινε και λίγο πιο ευχάριστο, λίγο πιο γνώριμο και η προσαρμογή σας πολύ πιο εύκολη από το γεγονός ότι συνεργάζεστε ξανά και με ανθρώπους με τους οποίους έχετε συνεργασία. Σίγουρα. Αλλά... ναι, σίγουρα είναι αυτό, ότι εντάξει, είχαμε ανθρώπους με τους οποίους είχα ξαναεργαστεί. Βέβαια όμως η συνεργασία μου με τους ανθρώπους αυτούς συγκεκριμένους, είτε είναι προπονητές είτε τεχνικοί διευθυντές κτλ., μην νομίζω ότι ήταν μια συνεργασία πολλών ετών. Ναι. Εντάξει, ήταν μια συνεργασία, ξέρω εγώ, 2 ετών, 6 μηνών, 1 έτους. Δεν ήταν μια πολυετή συνεργασία. Όμως, πέραν των ανθρώπων αυτών με τους οποίους ήδη συνεργάστηκα και συνεργάζομαι, με όλους τους υπόλοιπους εδώ, με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, είτε είναι παίκτες, είτε είναι, είτε είναι προσωπικό, είτε οτιδήποτε, αισθάνομαι τόσο άνετα, που αυτό λέω σε όλους που μιλάω και με την Αθήνα συνέχεια που με παίρνουν, ότι εδώ αισθάνομαι πραγματικά σαν το σπίτι μου και μπορώ να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από την υποδοχή αυτή. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος. Ναι. Ήσασταν επιλογή του Παύλου Μυροφορίδη, ο οποίος μάλιστα επέμεινε αρκετά για να αφήσετε πρώτη φορά την Αθήνα και να έρθετε στη Θεσσαλονίκη να αναλάβετε το πόστο του Γενικού Αρχηγού στην Άρη. Πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς κάνετε πολύ καλά αυτό που κάνετε, το πόστο δηλαδή το οποίο υπηρετείτε. Εντάξει, είναι ένα πόστο το οποίο το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ήταν πράγματι επιλογή του Παύλου και πιστεύω ότι εντάξει, είναι μια δουλειά την οποία. Την ξέρω, την κατέχω και τουλάχιστον τόσα χρόνια όσα την υπηρετώ, την υπηρετώ με ευσυνειδησία και πιστεύω ότι έχω ανταποκριθεί απόλυτα στο ρόλο μου. Ναι. Θέλω το ίδιο να πιστέψω ότι θα συμβεί και εδώ. Ναι. Δεν νομίζω θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι και μια λεπτή θέση, γιατί είστε υποχρεωμένοι να διεκπαιρεώνετε αρκετά πράγματα, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα που κάνετε είναι αυτή η καθημερινή συναναστροφή που έχετε με τους ποδοσφαιριστές, με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, αλλά είναι πολύ λεπτές ισοπορίες όταν έχετε να διαχειριστείτε 28 διαφορετικές προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια. Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι
είναι το μυστικό, αν θέλεις, αυτό της δουλειάς μας. Ναι. Και είναι ένα κομμάτι που πραγματικά ο κόσμος έξω ούτε το ξέρει, ούτε μπορεί να φανταστεί το τι γίνεται. Διότι πραγματικά είναι όπως ένας δάσκαλος ο οποίος θα μπει μέσα σε μια τάξη και έχει να αντιμετωπίσει 28-30 μαθητές. Ναι. Όλοι αυτοί οι μαθητές δεν είναι το ίδιο. Ο καθένας αποτελεί μια διαφορετική προσωπικότητα. Πρέπει λοιπόν να μπει στον καθένα στην ψυχολογία, να δει, να τον αντιμετωπίσει, να τον αφουγκραστεί, να καταλάβει πριν του μιλήσει τι έχει να πει. Και όλα αυτά τα θέματα συνθέτουν ένα puzzle το οποίο εγώ είμαι υποχρεωμένος να το κλείσω και να το τελειώσω. Ναι. Επιτυχώς βέβαια εννοείται. Σε όλα αυτά τα χρόνια θέλω να σου πω ότι οι διαφωνίες μου με ποδοσφαιριστές μετριώνται στα δάκτυλα του ενός χεριού, αν έχουν συμβεί. Αλλά εγώ λέω ότι έστω 3-4 φορές έχω διαφωνήσει και έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα με ποδοσφαιριστή, όσο περίεργο και αν σου φαίνεται. Ναι. Και στην πορεία μου αυτή έχω συναναστραφεί πάνω από 7.000 ποδοσφαιριστές. 7.000. Είναι ένα νούμερο ενδεικτικό. Ακριβώς. Μιλάμε για ασύλληπτο νούμερο τώρα, εντάξει. Ακριβώς. Το νούμερο είναι ασύλληπτο και όμως αυτό ακριβώς είναι. Και η διαφωνία μου, σου λέω, είναι ζήτημα αν περνάει τους 4 ή 5. Μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτό δείχνει ότι είστε ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των ποδοσφαιριστών, αν μη διάλογο. Όντως. Είμαι αγαπητός μεταξύ των παιχτών. Γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος τον ποδοσφαιριστή δεν τον βλέπω σαν έναν. Σαν ένα αντικείμενο που είναι στη δουλειά μου και πρέπει να ξέρω μέσω αυτού να κάνω τη δουλειά. Όχι, αντιθέτως τον βλέπω ότι αυτός είναι ο κύριος μοχλός βάσει του οποίου θα έχω και εγώ τη δουλειά μου. Ναι. Κάποια παιδιά τα ξέρατε από πέρσι, από τον Απόλλωνα. Ναι. Συναντήσατε βέβαια, βρήκατε εδώ και αρκετούς άλλους. Έχει καλά παιδιά γενικότερα στα αποδυτήρια φέτος η ομάδα? Ποια είναι η δική σας, γιατί είστε και πάρα πολύ έμπειρος να ακούσατε. Μας είπατε ότι έχετε συναστραφεί με πάνω από 7.000 παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά είναι. Εδώ ειδικά δηλαδή δεν. Κανένα πρόβλημα. Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ ηθικά. Τίμια. Δεν βλέπω δηλαδή ότι είναι παιδιά πραγματικά τα οποία θέλουν να δουλέψουν για το καλό της ομάδος και για το καλό του εαυτού τους βέβαια εννοείται. Ναι. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι πάρα πολύ συνεργάσιμα και ειλικρινή. Αυτό για μένα λέει τα πάντα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι για τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, και θα μας το επιβεβαιώσετε ή θα το διαψεύσετε εσείς, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Άρης, τουλάχιστον αυτή την εικόνα μας βγάζουν προς τα έξω, είναι όντως έτσι? Σαφέστατα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι μόνο για τα παιδιά αυτά. Για όλους θα έλεγα ότι ο Άρης είναι μια τεράστια ευκαιρία, αλλά ειδικά για τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι και η καριέρα τους και η ζωή τους και τα πάντα. Ο Άρης είναι πράγματι η μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία για αυτούς, θα έλεγα, διότι πιστέψτε μου τώρα ότι με την άνοδο τα παιδιά αυτά καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουν και θα τοποθετήσουν τους εαυτούς τους, δηλαδή στα ύψιστα, δηλαδή ναι, στον υψηλό ουρανό. Εκεί που ακριβώς τόσα χρόνια προσπαθούν διάφοροι άλλοι και δεν το έχουν καταφέρει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι φέτος με την βοήθεια του Θεού και με τη δύναμη όλων αυτών των παιδιών η αξία τους θα φτάσει στο έπακρον. Ναι. Και βέβαια θα ανταμειχθεί και με την ακριβώς με αυτή την άνοδο την οποία τόσο όλοι περιμένουμε και όλοι βέβαια οι φίλοι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τους προπονητές και για όλους, δηλαδή για όλο το team που εργάζεται στον Άρη, που είναι πράγματι μια τεράστια ευκαιρία μέσω του μεγάλου αυτού σωματείου να αυξήσουν και τη δική τους επιρροή, τη δική τους προσωπικότητα, θέλετε. Εσείς που το ζείτε καθημερινά, η ομάδα επέστρεψε καλά από τις γιορτές, είναι έτοιμη δηλαδή για την επανέναλεξη των υποχρεώσεων? Πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό είναι ένα επικίνδυνο κομμάτι. Ναι. Πάντα μετά τις γιορτές είναι λίγο ρυψοκίνδυνο, και ειδικά τα πρώτα παιχνίδια, γιατί η ομάδα έρχεται χαλαρή, έρχεται, βασιλετώσει, ξέρετε τώρα, οι γιορτές είναι λίγα και ξεφεύγει. Για όλους μας, δεν είναι μόνο για τους πόσους. Για όλους, ακριβώς. Όμως, θα έλεγα ότι ειδικά το διαπίστωσα σήμερα, στην πρώτη προπόνηση η οποία έγινε, και μετά από την πρωτοχρονιά, αλλά και την περασμένη εβδομάδα μετά τα Χριστούγεννα, είναι τελείως μια πάρα πολύ φυσιολογική και καλή προπόνηση που δεν έχει καμία σχέση με, δηλαδή δεν θα έλεγες ότι τα παιδιά ήρθαν αυτά τώρα από διακοπές. Ήρθαν πραγματικά έτοιμοι και έχουν πιστέψει μέσα τους ότι φέτος είναι η χρονιά τους. Ναι. Να το πω έτσι. Μας έκανε εντύπωση
κύριε Φρυλίκο, ότι πάρα πολλοί από αυτούς, μάλιστα το διάστημα που είχαν και περισσότερες μέρες τα Χριστούγεννα ρεπό, το αξιοποιούσαν πηγαίνοντας στο γυμναστήριο, κάνοντας προσωπικό πρόγραμμα, δηλαδή δεν άφησαν τον εαυτό τους. Δείγματο ότι η ομάδα φέτος αποτελείται ως επιτοπλίστων από επαγγελματίες που ξέρουν, έχουν επίγνωση του ρόλου τους και του στόχου τους. Ακριβώς, μόνο επαγγελματίες. Ακριβώς, είναι επαγγελματίες οι οποίες έχουν επίγνωση του ρόλου, όπως το είπες. Και αυτό δείχνει και την αξιοπιστία και την θέληση που έχουν όλοι για να επιτύχουν αυτό τον σκοπό τον οποίο για όλοι αγωνιζόμαστε. Ναι. Ακριβώς. Βέβαια βοηθάει και το γεγονός, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το ότι υπάρχει ένα μάτς την Κυριακή με τον Απόλλωνα Πόντου που είναι από τα καλά μάτς στη σεζόν με έναν καλό αντίπαλο που αυτό δεν επιτρέπει χαλάρωση, ίσα ίσα του αντίθετο. Α, μπράβο. Βεβαίως. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο όχι χαλάρωση δεν επιτρέπει το παραμικρό. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο παιχνίδι, πολύ δύσκολο και ακριβώς για αυτό το λόγο όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους και ακριβώς επειδή είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, όπως είπες και εσύ, θα αποτρέψει ίσως μια χαλαρότητα η οποία μπορούσε να συνέβαινε αν ο αντίπαλος ήταν ένας που έλεγε σε εντάξει μωρέ τι έγινε, πάμε εύκολα. Ακριβώς. Ναι. Γενικότερα, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος και στον Απόλλωνα μάλιστα κάνατε και πάρα πολλές άλλες δουλειές πέρα από τα κλασικά καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού, έχετε διαπιστώσει ότι στην ομάδα λειτουργούν όλα στην εντέλεια ή θέλει πραγματάκια ακόμη ο Άρης για να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και ορίζει το μεγάλο του όνομα? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο Άρης θέλει κάποια συμπληρώματα, θέλει. Πιστεύω όμως ότι όλα αυτά τα θέματα, όλες αυτές οι ελλείψεις, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν ελλείψεις, μην το θεωρείς, παντού υπάρχουν ελλείψεις, αλλά εδώ πιστεύω ότι η πολυετής αυτή απομάκρυση του Άρη από τη Super League έχει δημιουργήσει κάποια κενά, τα οποία ακριβώς επειδή είναι πολλά χρόνια, με το κάθε χρόνο μαζευόντουσαν λίγο κενά περισσότερα. Ήδη λοιπόν έχουν μαζευτεί κάποιες ελλείψεις, όντως. Αλλά θέλω να πιστέψω ότι με την έλευση της ανόδου στην νέα σεζόν πρώτα ο Θεός του χρόνου, είμαι σίγουρος ότι αυτά θα καλυφθούν, διότι είναι κενά τα οποία καλύπτονται εύκολα. Όταν υπάρχει καλή διάθεση και λίγη γνώση, όλα αυτά καλύπτονται. Δεν είναι πρόβλημα δηλαδή. Πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου. Είναι τίποτα. Δεν ανησυχώ για αυτό το κομμάτι καθόλου. Ναι. Είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Πάρα πολύ. Πόσα χρόνια ασχολείστε έτσι με αυτό? Πόσα χρόνια είστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο χώρο γενικότερα, κύριε Φρυλίκο? Στο χώρο, εγώ ξεκίνησα, το έχω ξαναπεί, από το 1967 ενεργά με την ομάδα του Απόλλωνα. Ναι. Οπότε καταφύγεις από το 67 μέχρι σήμερα 50 χρόνια. Ναι. Βέβαια, τα πρώτα χρόνια ήμουν βέβαια και μικρός, αλλά αν αφήσουμε τα 50, θα πούμε 40, λοιπόν, ενεργά τελείως. Αφήνω τα 10 ως μία, ξέρεις, ως ένα περιθώριο. Ναι. 40 χρόνια. Ναι. 40 χρόνια. Ποιος ήταν το μεγαλύτερο σχολείο, ο κύριος Κανελάκης στον Ιωνικό? Όχι. Το μεγαλύτερο σχολείο ήταν ο κύριος Αλαμάνος στον Απόλλωνα. Ο κύριος Αλαμάνος. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο, ναι. Το μεγαλύτερο σχολείο, ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Ο άνθρωπος να είναι καλά. Μιλάω συνέχεια μαζί του και ο άνθρωπος, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δάσκαλους για μένα στο χώρο αυτό, από τους μεγαλύτερους. Βέβαια, έχω συναστραφεί με πάρα πολλούς ανθρώπους και πριν γίνει ο Απόλλωνας επαγγελματικό σωματείο, δηλαδή γιατί εγώ είμαι από το 67 και σωματείο επαγγελματικό έγινε το 79. Οπότε καταλαβαίνεις, υπήρχαν κάποια 10-12 χρόνια νωρίτερα που υπήρχαν και εκεί πάρα πολλοί αξιόλογοι πρόεδροι, πάρα πολλοί. Αλλά μετά που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν τα δεδομένα, αλλάξαν οι νόμοι, αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα. Έπρεπε πλέον δηλαδή να το δουλέψεις επαγγελματικά. Δηλαδή και οι άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν μέσα έπρεπε να είχαν πείρα και εμπειρία συγκεκριμένα για αυτό το κομμάτι. Συγκεκριμένα. Γι' αυτό και έγιναν κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Δηλαδή δύσκολα ένας θα μπορούσε να έχει μια άλλη δουλειά και πάρεργο να ασχολείται με το κομμάτι. Αν είναι, ξέρω εγώ, σε μια ΠΑΕ. Είναι δύσκολο αυτό. Και λάθος. Τώρα όμως έχουν εξειδικευτεί τα πράγματα όλα. Και επαναλαμβάνω και πάλι ότι ο κ. Αλαμάνος πάρα πολύ μεγάλος δάσκαλος πάνω στο κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ.
Και, και φίλος του Άρη να έχει τυπώσεις. Α, είναι φίλος. Ρωτάει δηλαδή, ενημερώνεται. Με... Βεβαίως, έχουμε τακτικότατη επαφή. Και ο άνθρωπος, ήδη χθες που μιλήσαμε για πρωτοχρονιά κτλ., μου λέει: σας παρακολουθώ, μπράβο. Και πολύ, πολύ. Και στα περασμένα, δηλαδή, η επιθυμία του με, τον, με όλους τους παράγοντες του Άρη είχε πάρα, πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Αυτό το λέω συγκεκριμένα. Ναι, μάλιστα. Πολύ, πολύ. Τον αγαπάει τον Άρη. Ναι. Η ομάδα έκανε δύο ισοπαλίες, κύριε Φιλίκο, μετά από ένα νικηφόρο σερί 7 αγωνιστικών. Υπάρχει λόγος ανησυχίας, λέει ο κόσμος. Κανένας. Ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση, ξέρεις. Ο κόσμος λέει και εντάξει, έχει την ανησυχία του ως ένα βαθμό. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα, δηλαδή μια ομάδα, δηλαδή ένα και η Μπαρσελόνα δεν έχει κάποια στιγμή που φέρνει ισοπαλίες ή κάνει κάποιο άτυπο αποτέλεσμα. Ήδη πρόσφατα έκανε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι εντελώς φυσιολογικό αυτό. Εντελώς φυσιολογικό. Εντάξει, η ομάδα έχει κάνει 9 παιχνίδια, έχει κάνει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ωραία, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, καμία ανησυχία δεν υπάρχει. Τώρα όσον αφορά το θέμα της ενίσχυσης, αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό εντάξει, είναι και δικιά σας δουλειά αυτή, εντάξει. Ναι, ναι, ακριβώς, δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα των τεχνικών. Εντάξει, πάντως να σου πω κάτι, όταν μια ομάδα είναι πρώτη και μάλιστα αίτητη, σημαίνει ότι είναι αίτητη και πρώτη διότι έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Ναι. Οπότε από εκεί και πέρα δεν είναι συμπτωματικό ούτε τυχαίο το ότι είναι πρώτη και άτητη. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ καλούς παίχτες. Και αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί να βαθύσει και με αυτούς. Τώρα από εκεί πέρα η κάθε ενίσχυση η οποία μπορεί να συμβαίνει σε μια ομάδα, καλό είναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά όχι, εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Ναι. Να το πω έτσι. Μάλιστα. Όσον αφορά τον κύριο Σπανό, τον οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει δοθεί με όλο του το είναι σε αυτό που κάνει στον Άρη. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ακριβώς. Είναι ένας προπονητής ο οποίος αφενός γνωρίζει πολύ καλά την κατηγορία και αφετέρου δείχνει ότι έχει αντιληφθεί ξεκάθαρα που έχει έρθει με αυτά που λέει, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται και με τη δίψα που έχει για να πετύχει. Ακριβώς. Ο κ. Σπανός είναι ένας, πρώτα απ' όλα, ένας ειλικρινέστατος άνθρωπος, ένας άντρας 100%, ένας άνθρωπος ο οποίος την ημέρα από τις 24 ώρες, τουλάχιστον τις 18, τις ρίχνει πάνω στη δουλειά του, διότι πρέπει να σας πω ότι εκείνος ξενυχτάει κάθε βράδυ και κοιμάται στις 3-4 ώρα το πρωί δουλεύοντας για τον Άρη. Αυτό σας το λέω υπεύθυνα και υπόγραφα. Λοιπόν, η δουλειά η οποία κάνει τι να σας πω, δηλαδή καλύπτει την κάθε λεπτομέρεια, είναι τελειομανής, η προπόνησή του είναι προπόνηση που πραγματικά με εντυπωσιάζει. Είναι το μόνο που σκέφτεται είναι το θέμα της ανόδου και το θεωρεί μεγάλη του και ύψιστη τιμή του το ότι βρίσκεται στον Άρη σε μία περίοδο που πιστεύει και εκείνος ότι θα κόψει το νήμα της ανόδου πρώτος, το οποίο γι' αυτό βέβαια θα είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη τιμή για εκείνον. Ναι. Είναι τι να πω, ένας αξιολογότατος άνθρωπος και πάρα 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 πολύ καλός προπονητής. Είναι η ευκαιρία του στον Άρη. Νομίζω σαφέστατα. Και είναι και η ευκαιρία, νομίζω, γενικότερα για τις ομάδες να αφήσουν λίγο στην άκρη την μεγαλομανία. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί προπονητές και στο εξωτερικό και έχουν έρθει και αρκετοί και έχουν εργαστεί και στον Άρη ανάμεσα σε. Σαφέστατα. Και ο κ. Κούπερ, ναι, για παράδειγμα, ο οποίος πέρασε από εδώ, ναι, από τα μέρη μας. Αλλά υπάρχουν και Έλληνες προπονητές, οι οποίοι δεν πρέπει να τους αδικούμε. Πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία και να τους εμπιστευόμαστε, κύριε. Σας λέω, ο Δημήτρης Οσφανός είναι μια ιδανική περίπτωση. Ιδανική. Και θυμηθείτε τι σας λέω, ότι ο άνθρωπος αυτός, υγεία να έχει, για μένα θα φτάσει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Δηλαδή το έχει μέσα του και είναι, τι να πω, δηλαδή κοιμάται, ξυπνάει τα πάντα, σκέπτεται τη δουλειά του. Και η δουλειά του βέβαια είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή. Μακάρι αυτή η δίψα που έχει, αυτή η τρέλα που έχει να πετύχει αυτό το στόχο,
να φέρει τον Άρη εκεί που πρέπει να είναι, στη Super League σε λίγους μήνες, σε λίγους μήνες από τώρα. Μας είπατε και με χαρά ακούμε ότι η ομάδα επέστρεψε φυσιολογικότατα μετά από τα ρεπό που είχε. Απόλυτα είναι πανέτοιμη για την Κυριακή. Απόλυτα. Άρα την Κυριακή θα δούμε μια ομάδα η οποία θα μπει αποφασισμένη να κερδίσει το μάτς. Και έλεγα και δεν ξέρω, θέλω και τη γνώμη σας πριν κλείσουμε. Είναι ένα κομβικό μάτς κατά κάποιο τρόπο αυτό της Κυριακής, διότι μετά ομαλοποιείται και λίγο το πρόγραμμα. Ναι. Και έχει ο Άρης μετά τη δυνατότητα. Δεν θα έλεγα να χαλαρώσει, δεν θα το πω αυτό σε καμία περίπτωση. Αυτό, γιατί δεν, υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ακριβώς όπως είπες, ναι, δηλαδή με το παιχνίδι της Κυριακής τελειώνει ένας δύσκολος κύκλος, θα έλεγα. Ναι. Δύσκολος κύκλος. Και αρχίζει μετά ένας, όχι εύκολος, απλά να το πούμε λίγο πιο βατός, αν μπορούμε να το πούμε, διότι το ποδόσφαιρο ξέρεις, είναι ποδόσφαιρο και κρύβει παγίδες εκεί που δεν τις περιμένει κανένας. Όμως ναι, είναι ένα παιχνίδι, όντως όπως το λες, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ναι, αποτελεί κόμβο για την Κυριακή. Είναι όντως έτσι και για αυτό το λόγο πιστεύω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου αγώνα. Και ελπίζουμε ότι ο κόσμος, επειδή έχει να δει και αρκετές μέρες την ομάδα, θα ανταποκριθεί, είναι σαφέστατα, ένα δυνατό σαφέστατα παιχνίδι. Σαφέστατα, και πρέπει ο κόσμος είπα και προηγουμένως σου είπα, με έχει εντυπωσιάσει και η παρουσία του είναι απαραίτητη και καθοριστική. Απαραίτητη όμως είναι, γιατί πραγματικά, εντάξει, αυτή τη στιγμή η ομάδα δηλαδή έχει κάνει ό,τι το καλύτερο δυνατόν πιστεύω, δηλαδή είναι στα top της. Άρα λοιπόν και ο κόσμος πρέπει να είναι στα top του και όλοι μαζί να το σηκώσουμε στα ύψη. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Να ευχηθούμε να είναι το 2018 καταρχάς μια χρονιά υγείας και για εσάς και για όλους που απαρτίζετε το staff της ομάδας, τεχνικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές, και γιατί ζείτε καθημερινά και κάνετε το δικό σας αγώνα, και να ευχηθούμε το 2018 να είναι χρονιά επιστροφής του Άρη εκεί που πραγματικά πρέπει ακριβώς, να είναι. Ακριβώς, ακριβώς Αλέξη μου, έτσι ακριβώς να είναι, και πιστεύω ότι με όλες τις δυνάμεις μας και όλοι θα παλέψουμε και παλεύουμε για αυτό το σκοπό. Αυτό το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Με όλη την ειλικρίνεια μου. Να σας και παραλαμβάνω και ζητάω και από τον κόσμο όσο μπορεί, βοηθάει απίθανα και να συνεχίσει ακριβώς τη βοήθεια αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κάνατε ποδαρικό στη φετινή χρονιά, στην πρώτη μας εκπομπή μετά την έλευση του νέου έτους. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να είμαστε τους επόμενους μήνες εδώ και να κάνουμε την απολογιστική μας συνέντευξη και να συζητάμε το πόσο Άρης πέτυχε το στόχο της ανόδου. Έτσι μπράβο, ακριβώς. Ευχαριστούμε ακριβώς πολύ, καλή συνέχεια. Ακριβώς, ακριβώς. Καλά. Καληνύχτα και καλή χρονιά. Αυτά λοιπόν από τον Γενικό Αρχηγό του Άρη, τον Στάθη Φιλόγα, ένα πολύπειρο παράγοντα, ο οποίος είναι εδώ και κάποιους μήνες στην ομάδα και μας έκανε και ποδαρικό. Ελπίζουμε να είναι και γουρλής και του χρόνου, λέω, σε 5 μηνάκια από τώρα, να είμαστε εδώ, να το φιλοξενούμε στο στούντιο, ζωντανά αυτή τη φορά εδώ, μαζί με τον Δημήτρη τον Σπανό, και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί και να σχολιάζουμε την άνοδο της ομάδας στη Super League. Διάλειμμα όμως τώρα και επιστροφή σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε περάσει πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε στο Λίμπρος 107.4 FM και ενώ αυτό που θέλετε να ράψετε αποστολή στο 54526, επικοινωνία με την εκπομπή. Μαζί μας τα ίδια αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη Regina. Μπείτε τώρα στο reginabanio.gr για να ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, τα οποία θα τα βρείτε μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα εντός Θεσσαλονίκης. Αποχή από την προπόνηση τρίτσα έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Όφη, όπως βλέπουμε. Συνεχίζουν τα όργανα εκεί πέρα. Ναι. Δεν είναι καλή ένδειξη αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε. Μετά την επίσκεψη των μετόχων υποσχέθηκαν ότι θα πληρώσουν κάποια πράγματα την Τρίτη. Αυτό δεν συνέβη και επειδή θεώρησαν ότι τους κοροϊδεύουν μάλλον οι ποδοσφαιριστές, αποχώρησαν από το γήπεδο, δεν έκαναν προπόνηση, και η κατάσταση στον Όφη με τους παίκτες που ήδη έχουν ανοίξει την πόρτα με άλλους που είναι στο κατόφλι της εξόδου να δυσκολεύει. Εντάξει, δεν μας χαλάει εδώ που τα λέμε αυτή η ιστορία. Απλά σας αναφέρουμε γιατί είναι μια από τις ομάδες οι οποίες έχει βασικό στόχο την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα και ταλανίζει τα πολλά προβλήματα εσχάτως. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τον Όφη και τον γνωρίζει πολύ καλά, όπως γνώριζε πάρα πολύ καλά και τον Ευγένιο Γκέραρτ, έναν άνθρωπο που μας άφησε πριν από λίγες ώρες, δεν είναι πια ανάμεσά μας, είναι και ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος. Γιάννη, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία κυρίως. Με υγεία, με υγεία. Δεν πήγε έτσι. Μόνο τα χρόνια τα πολλά είναι να έχεις και υγεία. Σωστά. Δεν πήγε καλά βέβαια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και ο Μητόσεβιτς. Είναι και ο Μητόσεβιτς, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή δύο πήγαν, ακόμα δεν πήγε ο καινούριος χρόνος, δύο άτομα του ποδοσφαίρου φύγαν από τη ζωή. Mm-hmm. Από εκεί πέρα το Ευγένιο Γκέρατ, αυτός με πήγε στον Όφη. Σε μια περίοδο που άρεσε, ήθελα να κάνω ανανέωση και φύγαμε οι τελευταίοι, εγώ και ο Ζελπίδης. Mm-hmm. Πράγμα που δεν ήθελα να γίνει ποτέ. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, κατά σύμπτωση, συνεργάστηκα μαζί του και είμαι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος. Mm-hmm. Την πρώτη χρονιά που πήγα και όλα στην Κρήτη. Mm-hmm. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος ήταν καλός προπονητής, είχε μάτι και τέριαζε απόλυτα με το στυλ του Βαρδινογιάννη, γιατί εκεί πέρα είναι σημαντικό σε ένα προπονητή το τι υπάρχει από πίσω σου για να φανείς όταν έχεις δυνατότητες. Mm-hmm. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας τον Όφη, δεν ήταν έτσι κάποιο μεγάλο όνομα προπονητικά? Όχι, δεν ήταν. Απλώς προσαρμόστηκε εύκολα στην ελληνική πραγματικότητα, αγάπησε την Ελλάδα και την Κρήτη. Στην ουσία μετά έγινε και Έλληνας. Αλλά είχε ένα πάρα πολύ καλό μάτι, ποδοσφαιρικό, ήθελε να παίξει μπάλα και είχε την τύχη να έχει κάποιο παράγοντα, ο οποίος είχε πολλά χρήματα και τον άφησε λευκό να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Ναι. Και έβγαλε τις δυνατότητες που είχε πραγματικά. Mm-hmm. Ναι. Και πήγα και πρόσφατα στο παιχνίδι που έγινε προς τιμή του. Βεβαίως. Και γνωρίζοντας έναν άνθρωπο διαφορετικά και βλέποντας ένα καροτσάκι να μην γνωρίζει, να μην έχει αίσθηση του τι γίνεται, συγκινήθηκα. Ναι. Και δηλαδή θυμήθηκα παλιές στιγμές και είναι άδικο για αυτόν τον άνθρωπο να φύγει με αυτόν τον τρόπο που έφυγε. Ναι. Όντως ήταν προήλθε στενάχωρη εικόνα να το βλέπεις έτσι καθυλωμένο σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Δηλαδή σε χαιρετούσε, σε έσφυγε το χέρι, αλλά δεν μπορούσε να σε αρθρώσει λέξη. Mm. Και στεναχωριώσουν γιατί δεν ήταν αυτός που γνώριζες. Ναι. Πάντως τα έφερε έτσι η μοίρα που τουλάχιστον έζησε αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή για τον ίδιο, αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Ναι, την έζησα, αλλά δεν ξέρω πόσο την κατάλαβε, γιατί εγώ είδα παιδιά τα οποία ούτε ήξερα ότι περάσαν από τον Όφη. Όταν είσαι 15 χρόνια προπονητής σε μια ομάδα που δεν συμβαίνει σε καμιά ομάδα στην Ελλάδα, είδα παίχτες οι οποίοι ήταν 40 και εγώ είμαι 60. Δηλαδή διαφορετικές φουρνιές παιχτών, πράγμα που δεν συμβαίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και συναντηθήκαμε εκεί και τώρα που βλέπω στο Viber κάποια μηνύματα που στέλνουν, όλοι νιώθουμε ότι χάσαμε το σαν ένα πατέρα. Ναι. Και το γεγονός ότι εδώ και λίγες ώρες σύσσωμη η ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία βγάζει ανακοινώσεις και χαιρετάει έτσι το τελευταίο, το ίστατο αντίο στον Ευγένιο Γκέρατ, νομίζω ότι δείχνει το πόσο μεγάλος αφενός προπονητής ήταν που άφησε το στίγμα του στην Ελλάδα, αλλά και πόσο καλός άνθρωπος και αγαπητός ήταν. Ακριβώς, και καλά κάνουν και θα έπρεπε να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος που πέρασε από την Ελλάδα και κοίταξε να κάνει κάποια απαχτή. Έγινε Έλληνας, έγινε κριτικός και αγάπησε την Ελλάδα όσο κανένας. Είναι μια μεγάλη απώλεια, δεν ξεκινάει καλά δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο το 2018. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Εσείς που τον ζήσατε, θα τον θυμόσαστε νομίζω πάντα, θα τον έχετε στην καρδιά σας, ναι, σίγουρα. Και τον είδα και πρόσφατα και η εικόνα η τελευταία είναι που με στεναχωρεί, αυτή που είδα. Γιατί εγώ γνώρισα έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος με πήγε και στην ομάδα του Όφη. Δηλαδή ήμουν επιλογή δική του. Δεν θα ήθελα ποτέ να φύγω, με 8 ετία έφυγα, όσοι δεν ξέρουν, από τον Άρη. Εγώ το πρώτη σκέψη μου να μείνω στον Άρη, τότε έγινε μια ανανέωση. Και η οποία δημιούργησε προβλήματα πολλά χρόνια στον Άρη. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον αναπαύτηκε και η ψυχή του, γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Και τριγύρω του δεν ευχαριστιόταν τη ζωή αυτή που κάνει, δεν το άξιζε κάτι τέτοιο να είναι το τέλος τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει δεν γυρίζει τίποτα, αυτό είναι. Ναι. Μάλιστα. Πες μας λίγο και την άποψή σου για τον Άρη. Έχοντας παρακολουθήσει πλέον 9 παιχνίδια πρωταθλήματος και 3 μάτς κυπέλου, έχουμε ένα επαρκέστατο δείγμα γραφής για την ομάδα, η οποία είχε 7 στα 7 στο ξεκίνημα, έχει 2 ισοπαλίες πριν τη διακοπή. Νομίζω είναι θετικό το πρόσημο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα ο Άρης κινήθηκε πολύ πιο σωστά φέτος από την προηγούμενη χρονιά. Πήρε ένα τεχνικό διευθυντή, ο οποίος ήταν γνώστης της κατηγορίας, έχει αρκετές γνωριμίες και στο πρωτάθλημα και κινήθηκε πάρα πολύ σωστά.
ότι έκανε μια ομάδα αρκετά καλή, η οποία έκανε αυτή τη συγκομιδή βαθμών που είναι πολύ καλή. Θεωρώ ότι πράγματα που δεν έγιναν την προηγούμενη χρονιά, φέτος ο Άρης λειτουργήσε πολύ πιο διαφορετικά από πέρσι. Η έστασή μου ήμουν μόνο σε ένα κομμάτι είναι, ότι αυτό το πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής, της Football League, είναι ένα πρωτάθλημα μέχρι τώρα 6 μήνες, η ομάδα έχει παίξει 9 παιχνίδια πρωταθλήματος και 3 κυπέλλου. Και ίσως, γιατί έφυγε ο Αχαρναϊκός, μπορεί να φύγει στο τέλος και καμιά άλλη ομάδα. Θα παίξει 20 παιχνίδια. Δεν χρειάζεται αυτό το πρωτάθλημα να έχεις 27-28 παίχτες. Αυτή είναι η μόνη έστασή μου. Ναι. Θα μπορούσε με τα ίδια χρήματα να έχεις 22-23 παίχτες και 3-4 από αυτούς, όπως ήρθε ο Πλατέλας τελευταία στιγμή, να κάνουν τη διαφορά, να κερδίσεις πολύ πιο εύκολα τα παιχνίδια, πράγμα που δεν συνέβη, γιατί και στα 7-7 που κάναμε, δηλαδή στα περισσότερα παιχνίδια με την ψυχή στο στόμα έγιναν οι νίκες. Ναι. Άρα είσαι υπέρ μιας... Όπως και θα μπορούσε να κερδίσει τα άλλα που έγιναν οι στραβές. Δηλαδή θα μπορούσε να κερδίσει και τα άλλα που... να κάνει και 9-9 θα μπορούσε. Αλλά εγώ θα ήθελα τον Άρη να πολύ πιο εύκολα να κερδίσει τους αντιπάλους, γιατί δυστυχώς δηλαδή με τα 3 χρόνια αυτά που περάσαμε, χωρίς να το θέλουμε, έχουμε μικρύνει τον Άρη. Ο Άρης είναι ένα μέγεθος τεράστιο και θα πρέπει αυτούς τους αντιπάλους να τους κερδίζει πολύ πιο εύκολα. Σε αυτό το πλαίσιο... Αλλά επειδή γίνονται πολύ χειρότερα τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, φέτος γίνονται πολύ καλύτερα. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στον πρόεδρο, αλλά κυρίως στον άνθρωπο Μυροφορίδη, ο οποίος δούλευε πολύ σωστά τη φετινή περίοδο. Άρα Γιάννη, με βάση αυτό που είπες, ίσως και από τον Άρη, αυτό είναι αυτό που βλέπουμε όλοι και το λέμε, ότι λείπει αυτός ο γκολτζής που θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή της ομάδας σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Ναι. Όχι μόνο και ο γκολτζής, όπως λέτε. Ναι. Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει διαφορά στην επίθεση. Ναι. Δηλαδή πώς κάνει διαφορά κάποια ο Πλατέλας. Σε όλες τις γραμμές θα έπρεπε κάποιοι 2-3 παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Έχεις 22-23 παίκτες, με τα ίδια χρήματα έχεις μεγαλύτερη ποιότητα, κερδίζεις πιο εύκολα τα παιχνίδια. Γιατί ο γκολτζής, για να φτάσει μπάλα σωστά προς την επίθεση, πρέπει να πηγαίνει σωστά από την άμυνα, να πηγαίνει σωστά από το κέντρο. Δεν είναι ο γκολτζής από μόνος του γίνεται γκολτζής. Έρχεται όμορφα η μπάλα μπροστά. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε ο Άρης, το μόνο που δεν έκανε είναι αυτό. Αλλά όταν έχεις περάσει τα προηγούμενα χρόνια αυτά που πέρασες, καλώς λειτουργήσε έτσι. Αλλά εγώ αυτό θα ήθελα, γιατί τον Άρη τον έχω για μεγάλα πράγματα και δεν είναι ο Άρης ο Απόλλων Αθηνών και η Λαμία που θα βγει στην Α' Αθηνική και θα κοιτάει να σωθεί. Θα είναι ο Άρης που θα πρέπει να βγει η Ευρώπη. Οπότε θα έχει και ένα κορμό, ο οποίος θα παίζει για άλλες δυνατότητες που από ό,τι φαίνεται με το υλικό που υπάρχει δεν υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες για να έχει μεγάλα πράγματα, να πετύχει μεγάλα πράγματα. Ναι. Άρα θα χρειαστούν λογικά, όπως αντιλαμβανόμαστε με αυτά που λες, αρκετές κινήσεις εφόσον η ομάδα επιτέξει το στόχο της. Ναι, αυτά μπορούσε να γίνει και φέτος, αλλά το πρώτο κομμάτι, γιατί μείναμε αρκετά χρόνια σε κατηγορίες που δεν θα έπρεπε να είμαστε, κοιτούσες πώς θα βγω σίγουρα από την κατηγορία. Και αυτό το κομμάτι πήραμε άριστα. Ναι. Αλλά δεν κοιτάξαμε πώς θα και την επόμενη μέρα, γιατί η ποιότητα είναι το πιο σημαντικό. Να έχεις ποσότητα μεγάλη. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, η Real Madrid και η Barcelona, ενώ θα παίζουν 9 παιχνίδια το μήνα, έχουν 22 παίκτες ρόστερ. Εμείς έχουμε 28 και παίξαμε 9 παιχνίδια σε 6 μήνες. Ναι. Το βάθος δεν χρειάζεται όταν δεν έχεις τίποτα, δεν παίζεις Ευρώπη, δεν έχεις παίξει παίζει με εθνική ομάδα. Δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό έχει η ποιότητα να κάνει. Και μάλιστα το βάθος το μεγάλο δημιουργεί και κάποια προβλήματα, γιατί κάποιοι παίκτες δεν παίζουν καθόλου και ίσως υπάρχουν και αντιδράσεις. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει έτσι μια αποσυμφόρηση του ρόστερ μέσα στο μήνα. Φαντάζομαι ότι είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτονται. Να υπάρχει μια αποσυμφόρηση και αν είναι να έρθουν κάποιοι παίχτες να είναι άλλου επίπεδου από αυτούς που υπάρχουν. Ναι, ούτως ώστε να ακολουθήσουν την ομάδα στη Super League, δηλαδή. Όχι και μόνο αυτό. Να κερδίζει ο Άρης και τα επόμενα παιχνίδια πολύ πιο εύκολα. Και όταν πάει στο γήπεδο που έχει γυρίσει και καλά κάνει και βοηθάει την ομάδα, έχει γυρίσει ο κόσμος στα πολλά, πολλά παιχνίδια ο Άρης. Κάνει στήρα που δεν κάνουν στην πρώτη εθνική. Ναι. Να χαίρεται και ότι ο Άρης είναι άλλο επίπεδο. Δεν είναι η ομάδα της κατηγορίας αυτής. Άλλο επίπεδο των ομάδων. Γιατί η κατηγορία αυτή είναι πολύ μικρή για τον Άρη. Mm-hmm.
Μάλιστα. Δηλαδή να εκμεταλλευτεί το γεγονός κατά κάποιο τρόπο έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε, αυτό που λες, το ότι είναι πρώτος, το ότι έχει αυτή τη στιγμή μια προβολή ανόδου σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός προσθέτοντας 2-3 παίκτες που και θα τον βοηθήσουν να βγάλει πιο εύκολα το υπόλοιπο τη σεζόν και να κερδίζει πιο εύκολα τα παιχνίδια, αλλά και να έχει έναν κορμό και για την επόμενη χρονιά με κάποιες παίκτες που θα παραμείνουν. Ακριβώς. Και το καλοκαίρι. Και όταν ο Αριανός έρθει στο γήπεδο και βλέπει ότι είναι ανώτερος, γιατί είναι περήφανος ο κόσμος του Άρη, βλέπω μόλις είδαμε πρώτος, μπορεί να παίζει κάτι το ιδιαίτερο, αμέσως μαζεύτηκε ο κόσμος του Άρη. Ναι. Δηλαδή αμέσως ήρθε στο γήπεδο, δηλαδή είναι υπερήφανος ο κόσμος του Άρη. Πριν κάποια χρόνια έπαιζε με την Αθλέτικο, με τη Manchester City. Δηλαδή ο Κισαμικός και κάποιες άλλες ομάδες είναι, χωρίς να τους θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες, αυτές είναι μικρά ονόματα για τον Άρη. Ναι. Αλλά όταν έχεις πάθει και έχεις δει γάμα εθνικές, β' εθνική να μην βγαίνεις και να βγαίνεις και ξέρω εγώ να σε περνάει η Λαμία και ο Απόλλων, λες πάλι καλά που θα βγω. Γιατί 100% για μένα προσωπικά ότι ο Άρης θα είναι ο πρώτος που θα τερματίσει. Είτε αλλάξει είτε δεν αλλάξει παίχτες. Ναι. Ναι. Αλλά εγώ αν θα έπαιρνε ο Άρης θα έπρεπε να πάρει καλύτερους παίκτες, καλύτερο επίπεδο από αυτούς που έχει. Σωστά. Από τις υπόλοιπες ομάδες. Να μην κάνει. Δηλαδή ναι. Να πάρω για να πάρω. Δεν καλύτερα να μην πάρει. Λες, όχι, καλύτερα να μην πάρει. Έχεις αυτούς που έχεις. Αν είναι κάποια επιλογή η οποία είναι καλύτερο επίπεδο από αυτούς που έχεις, να πάρεις. Και κάποιοι πρέπει να φύγουν. Μάλιστα. Από τις υπόλοιπες ομάδες γενικά βλέπεις να αλλάζει κάτι στο υπόλοιπο της σεζόν? Θα ενισχυθούν σίγουρα κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου. Τα Τρίκαλα έχουν κάνει δύο μεταγραφές. Πήραν τον Ντακόλ και τον Μίλο Σάβλιεφ από τον Απόλλωνα Πόντου. Βλέπουμε τον Όφι να έχει πολλά προβλήματα οικονομικής φύσεως. Ναι. Τι βλέπεις από εδώ και πέρα? Ο Όφι έχει προβλήματα μεγάλα οικονομικά και δεν θα αντέξει. Δηλαδή έτσι πως πηγαίνει η κατάσταση δεν βλέπω, γιατί θα ήταν το δεύτερο φαβορί. Από εκεί πέρα είναι 4-5 ομάδες που έχουν δυνατότητες για τη δεύτερη θέση, γιατί η πρώτη έχει τελειώσει με τον Άρη πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά επειδή παίζουν αρκετά παιχνίδια μεταξύ τους, μια κερδίζει ο ένας, μια ο άλλος, θα χαθούν πολύ βαθμοί. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο να προλάβουν τον Άρη, στο τέλος θα τερματίσει ο Άρη με μεγάλη διαφορά πιστεύω. Μάλιστα. Μακάρι. Ο αγώνας γίνεται για τη δεύτερη θέση και θα παλέψουν όλες αυτές οι ομάδες για τη δεύτερη θέση. Οι οποίες τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τη δράμα μπορεί να κάνει κάποιες μεταγραφές. Η Καλαμαριά δεν έδειξε το πρόσωπο που θα έπρεπε να δείξει. Σε κάποια παιχνίδια ήταν πολύ καλή, σε κάποια μέτρια. Τα Τρίκαλα χάσαν πολλούς βαθμούς στην αρχή. Εκείνη που είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος είναι η Παναχαϊκή, η οποία φαίνεται ότι λειτουργήσε σωστά στο σχεδιασμό της ομάδας, γιατί ο Κατσουράνης είναι ένας έμπειρος στον χώρο του ποδοσφαίρου και χωρίς να μπουν πολλά χρήματα, οτιδήποτε άλλο, από τη ΓΑΜΑ Εθνική ήρθε και βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα με αρκετές δυνατότητες. Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και για αυτά μας είπες και για τον Ευγένιο Γκέρατ, αλλά και για τον Άρη που τον παρακολουθείς ανελιπώς. Να ευχηθούμε καλή χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία και ό,τι καλύτερο και για σένα προσωπικά, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και εγώ εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, χρόνια πολλά και με υγεία κυρίως. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη τον Μιχάλης, που μας μίλησε και για τον Ευγένιο Γκέρατ, το οποίο αποτελούσε προσωπική επιλογή και τον πήγε στο Ηράκλειο και πήρε και κύπελο μάλιστα εκείνη τη χρονιά, την πρώτη χρονιά στον Όφι. Στον Όφι, που σας διαβάσαμε και πριν από λίγο, και μάλιστα το εκπληκτικό δεν σας το διάβασα, είναι στο τέλος, δεν το είδα. Ότι. Πήγε ο Τσάλος, λέει, εμφάνισε στην προπόνηση. Ναι, προσπάθησε να μιλήσει στους παίκτες, δίνοντας υποσχέσεις, ωστόσο εκείνοι τον υποδέχτηκαν με άρνηση. Πολύ κομψά το γράφουν, τον υποδέχτηκαν με άρνηση. Κοινώς τον έδιωξαν κακή κακός, όπως καταλαβαίνετε. Και σκόθηκαν και έφυγαν από την προπόνηση. Πολύ ωραία. Εξαιρετικό το κλίμα στον Όφη. Πάρα πολύ ωραίο. Πάντα τέτοια. Δεν πειράζει, μας βολεύει αυτό εμάς. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι χαλαρώνει ο Άρης. Τα Τρίκαλα ενισχύονται. Η δόξα θα ενισχυθεί. Ο Απόλλων Πόντου έρχεται την Κυριακή, επαναλαμβάνω, να παίξει το τελευταίο του χαρτί στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Παναχαϊκή, τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Λάου, λάου, βλέπετε, δεν ακούγεται τίποτα. Αλλά βλέπουν τι γίνεται στον Όφι, γενικότερα δεν είναι χαζοί. Εάν δούνε ότι τους παίρνει, θα το πάνε μέχρι το τέλος. Και μπορεί να κάνουν και μια και κινήση και αυτή τώρα το Γενάρη και να ενισχύθουν. Εμείς θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα, το τελευταίο, και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Αλέξης Αβόπουλος και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Για άλλα περίπου 20 λεπτάκια θα πάμε παρέα. FM και ένω τα μηνύματά σας στο 545-26. Θα πάμε τόσο λίγου να ανοίξουμε το κεφάλαιο του μπασκετικού Άρη, αφού νομίζω ότι καλύψαμε και με το παραπάνω εκείνο του ποδοσφαιρικού, και με το Σάιθο Φρυλίγκο τον οποίο ακούσαμε, και με τον Γιάννη τον Μιχαλίτσο.
και με όλα τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου, η οποία σιγά σιγά μπαίνει στην τελική της ευθεία. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Γιάννη, να κάνουμε λίγο μια σούμα για τα όσα είδαμε και είδατε το περασμένο Σάββατο στο Παλέ, στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας για το 2017 και την νίκη επί των Τρικάλων, και το τι περιμένουμε πλέον και σε αγωνιστικό και σε μεταγραφικό επίπεδο. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο Γιάννης, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννη, καλησπέρα και καλή χρονιά και ραδιοφωνικά, γιατί τα είπαμε έτσι αλλιώς. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο, τους φίλους ακροατές του Λίμπερο 104,4. Χωνεύεις ακόμα, εντάξει? Όχι, εντάξει, σε νορμάλ επίπεδα κινήθηκε το φαγητό. Α, έφαγες δηλαδή καλά, δεν είσαι εγκυμάς που ξέφυγες λίγο δηλαδή, παραπάνω. Εντάξει, μάλιστα. Δεν έφαγες, λέω συγκρατήθηκες, το πήγες σε νορμάλ επίπεδα, όχι σαν και εμάς που ξεφύγαμε όπως πάντα, εντάξει. Δεν συγκρατήθηκα, έφαγα στα δικά μου στάνταρ, ας πούμε, δεν ξέφυγα. Αλλά αυτό που, εντάξει, για τον υπόλοιπο κόσμο. Εσύ μπορεί το κάνεις, ρε Γιάννη, εντάξει, είσαι και 2 μέτρα παιδί, εμείς τι να πούμε. Λοιπόν, το 17, το οποίο αποτελεί παρελθόν εδώ και 2 μέρες, έκλεισε καλά για τον Μπασκετικό Άρη με την νίκη επί των Τρικάλων. Μια νίκη βέβαια και ένα αποτέλεσμα που ναι, μεν το είχε ανάγκη η ομάδα, αλλά δεν λύνει τα προβλήματά της. Και πλέον μπαίνουμε σε ένα 18 που περιμένουμε πολλά πράγματα και αγωνιστικά και διοικητικά και μεταγραφικά. Αυτό ακριβώς. Σε καμία περίπτωση η νίκη επί των Τρικάλων δεν επιλύει τα προβλήματα που υπάρχουν γενικότερα στην ομάδα. Βελτιώνει ως ένα βαθμό την βαθμολογική της θέση, καθώς ο Άρης κατάφερε να ξεκολλήσει από τις 3 νίκες τις οποίες είχε σημειώσει στα πρώτα 10 παιχνίδια της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος. Δίνει μια όθηση και τονώνει κάπως την ψυχολογία της ομάδας, αλλά ζητούμενο είναι από εδώ και στο εξής οι αθλητές του Παναγιώτου Γιαννάκη να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, να παρουσιάσουν ανάλογη εικόνα και στα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν και κυρίως σε αυτά που είναι μακριά από το Αλεξάνδριο, γιατί όπως μας έλεγε και χθες ο Λευτέρης Μποχορίδης, τον οποίο είχαμε έτσι την δυνατότητα να του πάρουμε μια συνέντευξη, και θέλω να τον ευχαριστήσω και τον ίδιο προσωπικά αλλά και την ΚΑΕΑΡΙΣ για αυτή την συνομιλία. Και όσοι δεν τη διαβάσανε, γιατί μίλησε, όπως είπες, μίλησε χθες το All About Aris, σε μια ωραία όντως συνέντευξη, υπάρχει στο site, μπορούν να μπουν και να διαβάσουν τα όσα είπε. Μίλησε από καρδιάς ο Μποχορίδης γενικότερα και μου άρεσε η ατάκα που επέλεξε και σαν τίτλο, ότι γύρισε σε ένα περιβάλλον, το είπε ανοιχτά, το οποίο γουστάρει, έτσι. Αληθινός, πραγματικά. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το περιβάλλον του Άρη. Προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας. Είναι αριανός το παιδί. Χαρακτηριστικά λέει σε μια στιγμή της κουβέντας μας ότι εκεί στο κομμάτι που αναφερθήκαμε στον κόσμο, δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα αν βρισκόμουν στην κερκίδα σαν αριανός. Γιατί λέει είμαι αριανός και δεν ξέρω τι θα ήταν η αντίδρασή μου αν δεν ήμουν αυτοπαρκή και πρωταγωνιστούσα σαν αθλητής, αλλά αν ήμουν σαν φίλαθλος απλά της ομάδας από την κερκίδα και παρακολουθούσα τα τεκμηνόμενα. Γενικότερα, ναι, όσοι δεν την είδανε την συνέντευξη, όσοι δεν τη διαβάσανε, είναι καλό να τη δείξουν έτσι μία ματιά για να ακούσουν τα όσα λέει ο Έλληνας Γκάρ. Από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να πω και το έλεγε και ο Λευτέρης Μποχορίδης, η αλήθεια είναι ότι η έδρα επηρεάζει το φετινό Άρη. Εντός του Παλέ η ομάδα παρουσιάζει έτσι ένα πρόσωπο πιο σκληρό, πιο δυνατό, πιο ανθεκτικό, κάτι που δεν παρατηρείται τις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Τώρα έχει μπροστά της 4 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Παιχνίδια κρίσιμα, αρχής γενομένης από αυτό με τον ουραγό της βαθμολογίας Πανιόνιο. Θέλει να χτίσει έτσι ένα καλό σερί η ομάδα από εδώ και στο εξής για να ανέβει κι άλλο, για να κερδίσει κι άλλο έδαφος στον βαθμολογικό πίνακα, και φυσικά έχει και τα παιχνίδια στην Ευρώπη, εκεί όπου ακόμη δεν έχει ακόμη πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Θέλει να παίξει καλό μπάσκετ, θέλει να βελτιώνεται από το πούμε σε παιχνίδι, θέλει να βάζει καινούργια στοιχεία στο παιχνίδι της κάθε φορά η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη, και γενικότερα να παρουσιάζει έτσι μια ανωδική πορεία όσον αφορά την απόδοσή της. Γιατί όσο περισσότερα είναι τα παιχνίδια, οι παίκτες έχουν καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και θέλουν και αυτοί να αποδεικνύουν
μέσα στο παρκέ την αποτελεσματικότητά τους και την ποιότητά τους. Μάλιστα. Σέντερ θα πάρουμε? Σέντερ πρέπει να πάρουμε. γίνονται ήδη, δρομολογούνται ήδη. Θα έχουμε παίχτη καινούριο στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Η επιδίωξη της ομάδας, Νίκο, ναι, είναι να υπάρχει ο παίκτης στο ρόστερ στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη πριν την αναμέτρηση με τον Πανιόνιο. Να έρθει δηλαδή maximum μέσα στο επόμενο 48ωρο, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη, να μπει, να κάνει κάποιες προπονήσεις και την Παρασκευή που θα αναχωρήσει η ομάδα για την Αθήνα για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο να είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό του Μάρας που διαβάσαμε χθες, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Ναι, ναι, αυτός είναι. Σωστά. Ο Ιβάν Μάρας, ο Μαυροβούνιο Σέντερ, γνωστός στο ελληνικό κοινό από την θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι με την Δόξα Λευκάδας, με την ελληνική ομάδα η οποία δεν κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία. Παλαιότερα και τη σεζόν 2013 ο Μάρας είχε κάνει έτσι και ένα πέρασμα στα τέλη εκείνης της σεζόν από τον Ελυσιακό, αλλά λίγοι το θυμούνται. Περισσότερο γνωστός σε εμάς τους Έλληνες από τη θητεία του πέρσι στη Δόξα Λευκάδας. Ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Παναγιώτη Γιαννάκη, τον έχει επιλέξει ο coach του Άρη. Γίνονται διαπραγματεύσεις με την πλευρά του. Πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 30 του Δεκέμβρη ο παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν από πέρσι τον Απρίλιο τη γαλλική Σολέ και το γαλλικό πρωτάθλημα αποδεσμεύτηκε, είναι πλέον ελεύθερος και διαπραγματεύεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Οι άνθρωποι του Άρη έχουν επιβεβαιωθεί στη δική του περίπτωση. Είναι ένας ψηλός ο οποίος δεν έχει τα καλά αθλητικά χαρακτηριστικά τα οποία είχαν άλλες περιπτώσεις παικτών τις οποίες εξέτασε ο Παναγιώτης Γιαννάκης και οι συνεργάτες του, αλλά είναι πολύ μπασκετικός, έχει έτσι πολύ καλό μπασκετικό μυαλό. Είναι ένας ψηλός κοντά στα 2-10, ο οποίος έχει κινήσει και στο χαμηλό πόστο, αλλά μπορεί να γυρίσει και να παίξει με πρόσωπο. Είναι ένας ψηλός ο οποίος μπορεί να βγει ακόμα και στην περιφέρεια και να σουτάρει τρίποντο. Συνεργάζεται καλά στο pick and roll. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ένας ψηλός παλιάς σχολής. Ναι. Ένα βαρύ κορμί, αλλά πολύ μπασκετικός, με πολύ καλή αντίληψη του παιχνιδιού, έμπειρος, με παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα και πιστεύουν με τη δεδομένη στιγμή οι άνθρωποι του Άρη και ο Παναγιώτης Γιαννάκης ότι ένα τέτοιο στυλ παίκτη θέλει η ομάδα, ούτως ώστε να πάρει κάποια πράγματα παραπάνω μέσα στη ρακέτα. Γιατί αθλητικότητα μέσα στη ρακέτα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή προσδίδουν και ο Τσαϊρέλης, ο οποίος αγωνίζεται σε θέση 5, από ένα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, ο Έλληνας forward θα διατηρηθεί σε αυτή τη θέση μαζί με τον ψηλό που θα αποκτηθεί και τον νεαρό Βασίλη Χριστίδη. Οπότε ο Άρης πηγαίνει με τρεις παίκτες όταν αποκτηθεί και ο τρίτος ψηλός στην θέση 5. Στο 4 υπάρχει ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο οποίος επίσης έχει πολύ καλά αθλητικά χαρακτηριστικά. Θεωρεί λοιπόν ο Παναγιώτης Γιαννάκης ότι ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά και το στυλ του Ιβάν Μάρας μπορεί να δέσει με τους ήδη υπάρχοντες ψηλούς που υπάρχουν στο ρόστερ και να προσφέρει καλά πράγματα. Βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε, οι δύο πλευρές, βρίσκονται σε επαφές και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουν αυτές οι συζητήσεις μεταξύ τους θετική κατάληξη. Μακάρι, Γιάννη, γιατί πέρα από το παιχνίδι θα μπορεί να... Ναι. Πέρα από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, γενικότερα το Σάββατο ξεκινάει ένας κύκλος τεσσάρων δύσκολων παιχνιδιών για τον Άρη και όλα είναι εκτός έδρας, κάτι που ανεβάζει ακόμα περισσότερο το βαθμό δυσκολίας, έτσι. Φυσικά, η ομάδα πρέπει να πάει να παίξει μετά μέσα στην Αντέρ, πρέπει να πάει να παίξει μέσα στο Ρέθινο, με σκληροτράχυλες ομάδες. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια φέτος, είτε μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα, είτε μιλάμε για Ευρώπη, ειδικά όταν είναι εκτός έδρας, έχουν έτσι έναν αρκετά απαιτητικό βαθμό δυσκολίας. Οπότε και πνευματικά και σωματικά οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη πρέπει να είναι έτοιμοι για να παίξουν. Τα διαδοχικά παιχνίδια επηρεάζουν και κάπως τα επίπεδα κόπωσης, είναι φυσιολογικό και πρέπει να γίνεται έτσι μια καλή διαχείριση και στο rotation της ομάδας, προκειμένου αυτή να αποδίδει και να παρουσιάζεται όσο το δυνατόν πιο φρέσκια μέσα στο παρκέ.
Ο Άρης, ο οποίος επιστρέφει στο Παλέ στις 20 του Γενάρη, για όσους δεν το ξέρουν, θα κάνουν καιρό να το δουν από κοντά οι φίλοι του Άρη, το μπασκετικό τμήμα, για να υποδεχτεί τον κολοσσό Ρόδου, δηλαδή μετά τα μέσα του μήνα και προς τα τέλη. Αρκετό διάστημα. Σωστά. Μάλιστα. Δεν είναι μια περίοδος, ναι, με διαδοχικά απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή η ψυχολογία των παικτών μετά και την νίκη δεν ήταν κυρίως η νίκη, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη, με μια καλή εμφάνιση, με μια μεστή εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη, και το γεγονός ότι επέβαλαν από την πρώτη στιγμή τον ρυθμό του στο παρκέ, ότι παρέσυραν στο δικό τους τέμπο τους αντιπάλους τους, έβγαλαν καλό πρόσωπο στην επίθεση, έπαιξαν καλή άμυνα. Γενικότερα όλα αυτά είδανε ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα από αυτά που δουλεύουν τόσο καιρό στις προπονήσεις μέσα στο παρκέ. Γι' αυτό όσο να είναι, δίνει έτσι μια παραπάνω ψυχολογία, μια μεγαλύτερη διάθεση στον αθλητή, ούτως ώστε να μπαίνει και να παρουσιάζει αυτό που πραγματικά δουλεύει καθημερινά στην προπόνησή του. Ο Πρόιτ πάντως για ντεμπούτο και σε ένα άγνωστο για αυτόν περιβάλλον και 48 ώρες μετά την αφιξίωση του Θεσσαλονίκη, δεν τα πήγε και άσχημα με τα τελικά. Αλλά γιατί ξεχάσαμε να κάνουμε και μια φορά στον νέο σωστά πρόσωπο. Σωστά, πολύ σωστά. Για πρώτη εμφάνιση για ντεμπούτο υπό τις συνθήκες το οποίο έγινε, και αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο αθλητής ουσιαστικά είχε μια μισή προπόνηση, ναι, στα χέρια του πριν μπει να παίξει με τον Πανιόνιο, και για το χρόνο συμμετοχής που πήρε, γιατί ο Προύιτ στην αναμέτρηση με τα Τρίκαλα έπαιξε σχεδόν 14 λεπτά, έπαιξε 13 και 26 αν δεν κάνω λάθος. Αλλά παρόλα αυτά έδειξε ότι διαθέτει μπασκετικό θράσος, έδειξε ότι δεν φοβάται να πάρει προσπάθειες, έδειξε επίσης να αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ θετικός. Το ντεμπούτο του είχε 11 πόντους, 3 rebound και 5 τελικές πάσες. Μια πολύ καλή στατιστική για πρώτο παιχνίδι. Και από ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι του τεχνικού επιτελείου του Άρη, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον Αμερικάνο forward και περιμένουν να δώσει πολλά περισσότερα ακόμη στην ομάδα όταν θα μπει ολοκληρωτικά έτσι στην φιλοσοφία και κατανοήσει το συνολικό κλίμα που υπάρχει και την αγωνιστική φιλοσοφία του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και το ζητούμενο, Νίκο, φίλοι ακροατές, αυτό είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δυνατότητες, ο οποίος έχει στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να βελτιώσει την εικόνα της, να τα παρουσιάζει, να τα καταθέτει μέσα στο παρκέ σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, για να έχει όφελος και ο ίδιος αλλά και η ομάδα. Ωραία. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να σε αποδεσμεύσουμε, νομίζω τα καλύψαμε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Απλά να πούμε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η προπόνηση μετά το χθεσινό ρεπό το οποίο έδωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στους αθλητές του. Επέτρεψαν σήμερα οι κίτρινοι στο παρκέ. Ατομικό πρόγραμμα για τον Μιχάλη Ταϊρέλη, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα θέμα στον παράμεσο του αριστερό του χεριού από το παιχνίδι με την Νίμπουργκ, που είχε έτσι έναν μικρό τραυματισμό. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, απλά έκανε έτσι ένα ατομικό πρόγραμμα σήμερα ο Έλληνας forward, και από αύριο αναμένεται να μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Γιάννης Αθηναίου ακολούθησε ένα μεγάλο μέρος του σημερινού προγράμματος και αύριο αναμένεται και αυτός να ανεβάσει ρυθμούς για να μπει κανονικά και να δεχθεί τη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη εν ώψη και της αναμέτρησης με τον Πανιόνιο. Αθηναίου, ο οποίος, θυμίζουμε, προστατεύτηκε από την αναμέτρηση με τα Τρίκαλα, καθώς είχε αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις στη μέση του, είχε κάνει κάποιες ασκήσεις και πριν το ζέσταμα της ομάδας, και από τη στιγμή που η εξέλιξη ήταν θετική για τον Άρη, ο Παναγιώτης Γιαννάκης επέλεξε να μην τον χρησιμοποιήσει για να μην ρισκάρει κάποιον τραυματισμό. Πάντως από αύριο αναμένεται και ο Έλληνας Γκάρ να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Αυτά για τον μπασκετικό Άρη. Τα καλύψαμε όλα, νομίζω, και για μεταγραφές και για τον Μάρας και για τον Μπρουιτ που έκανε τον τεμπούτο το περασμένο Σάββατο. Εντάξει, αν η ομάδα κερδίσει το Σάββατο τον Πανιόνιο, ανασένει ακόμη περισσότερο. Παίρνει μια πολύ βαθιά ανάσα, ξεκάθαρα. Έχει την ευκαιρία να χτίσει ένα σερί θετικό των αποτελεσμών για να ξεκολλήσει λίγο από τις τελευταίες θέσεις. Να ξεκολλήσει. Είναι σημαντικό να πάρει βέβαια και ένα ψηλό, κακά τα ψέματα, για να ενισχύσει το ρόστα. Να σας πω ότι έχουμε κυκλοφορήσει από την ΠΑΕ και τα εισιτήρια
του αγώνα τη Κυριακή με τον Απόλλωνα Πόντου. Είναι 5 ευρώ στα δύο πέταλα, είναι 10 ευρώ στη θύρα 2, 15 στη θύρα 9, 20 ευρώ στη θύρα των επισήμων, την 7 δηλαδή, και 40 ευρώ στα VIP. Και από αύριο Τετάρτη μπορείτε από την boutique, από το πρωί δηλαδή, να τα προμηθεύεστε για αυτόν τον πρώτο αγώνα για το 2018 και πολύ σημαντικό αγώνα, κομβικό, όπως συζητούσαμε και με το Στάφη του Φρελίκου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο Ερένο Άρης μετά από δύο σοπαλίες επιστρέψει στις επιτυχίες και με συνδυασμό αποτελεσμάτων της επόμενης αγωνιστικής που παίζουν όλοι μαζί τους οι υπόλοιποι και με ένα πιο ομαλό πρόγραμμα για τον Άρη και με απλά σοβαρότητα από την ομάδα, έχει τη δυνατότητα ο Άρης να ξεφύγει ακόμη περισσότερο στην βαθμολογία. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ το Mr. Gold με την κορυφαία του πίτσα που και σήμερα ήταν στο πλευρό της εκπομπής. Πολύ καλές τιμές, άριστη ποιότητα στο 62-85-86 καλείτε μετά τη μία το μεσημέρι για να κάνετε τις παραγγελίες σας. Οικίες, Νεάπολη, Αμπελόκηποι, Πολύχνη και Μετέωρα. Μερικές μόνο από τις περιοχές τις οποίες εξυπηρετεί. Επίσης, μαζί μας και τα είδη υγιεινής φτύκα στην Απόλλωνος 37 με 39 στην Καροτούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Ελάτε να σχεδιάσουμε για σας τον μπάνιο των ονείρων σας με πόνιμα πλακίδια ιταλικών και ισπανικών οίκων και δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στο χώρο σας. Ευχαριστούμε τους υποστηρικτές της εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα με την εκπομπή της Τετάρτης. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβαδία φυσικά που ήταν πίσω από την κονσόλα και εσάς που μείνατε εδώ. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης, είναι ήδη έτοιμος να μπει στο στούντιο με την ώρα για μπλε. Να είστε καλά.